Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Christos genate, doxasate, Christos ex uranon apandisate, Christos epigis ipsothite, asate to Kyrio, asai gi. Son, God, that's getting up in my
Ευχαριστώ που μου ανοίξατε το σπίτι σας και παρακαλώ να προσευχηθούμε μαζί. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός γεννάτε δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κύριο πάσα η γη και εν εφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Ναι αγαπημένοι μου χριστιανοί, έτσι να δεχθούμε τον Χριστό. Αλλά έτσι που μιλάμε σαν μια οικογένεια, θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Να απαντήσετε στους εαυτούς σας. Έχετε αγαπημένοι μου χριστιανοί καθαρίσει το σπίτι σας για τον Χριστό? Και ξέρετε τι εννοώ. Βεβαίως ξέρω ότι είστε καλές νοικοκυρές, έχετε καλές οικογένειες, είσαστε αγαπημένοι και προσπαθείτε να πάτε μπροστά. Και ξέρω ότι κάνατε τα ψώνια σας, ότι οπωσδήποτε έχετε στολίσει το σπίτι σας, έχετε βάλει τα λουλούδια και τα δέντρα και όλα πηγαίνουν μια χαρά. Αλλά εγώ σας ρωτάω για το άλλο το σπίτι, το πνευματικό σπίτι. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Θεού. Και ο ίδιος ο Χριστός μας λέει, σας το έχω πει πολλές φορές, θέλω να κατοικήσω εκεί και να κάνω τον περιπατό μου. Και ρωτάω, έχουμε καθαρίσει ο καθένας μας το σπίτι του αυτό? Από τι να το καθαρίσουμε? Πρώτα απ' όλα να το καθαρίσουμε από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Να μην είμαστε εγωιστές, να μην είμαστε υπερήφανοι. Έπειτα να το καθαρίσουμε από φθόνο και από ζήλια. Ο Θεός τον καθένα έδωκε δικά του χαρίσματα. Και ο καθένας μας πρέπει να μείνει ευχαριστημένος με αυτά τα χαρίσματα και τις δεξιότητες τις οποίες του έχει δώσει ο Θεός. Δεν πρέπει να ζηλεύουμε τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι, την ψυχή μας και την καρδιά μας από τη ζήλια και το φθόνο. Έπειτα είναι τόσα άλλα από τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας αυτό το πνευματικό για να δεχθούμε το Χριστό να έρθει. Και να πούμε όπως και εμείς λένε τα παιδιά, έλα και η γονίτσα μας καρτερείς να έρθεις. Σου στρωσά Χριστούλη μου για να ζεσταθείς. Αλλά πώς θα στρώσουμε το σπίτι μας? Πώς θα το κάνουμε ζεστό το σπίτι μας για να έρθει ο Χριστός και να μείνει εκεί μέσα? Να σας πω, πρώτα απ' όλα θα το κάνουμε ζεστό το σπίτι μας αν δείξουμε την καλή μας καρδιά και τη ζεστασιά μας στους ανθρώπους γύρω μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας. Να δείξουμε πραγματική αγάπη, να έχουμε πάντοτε αγάπη για τους ανθρώπους αυτούς. Έπειτα, να συγυρίσουμε το σπίτι μας και να βάλουμε αντί για τα λουλούδια που βάζουμε στο φυσικό το σπίτι, μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, να βάλουμε την αγάπη για όλο τον κόσμο και την ελεημοσύνη. Πέστε μου, δεν έχετε συγγενείς οι οποίοι είναι φτωχοί? Δεν έχετε φίλους οι οποίοι είναι φτωχοί? Δεν ξέρετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν? Δώσατε στον έρανο για την Ουκρανία που υποφέρει τόσο πολύ? Αυτά είναι τα στολίδια τα οποία θα βάλουμε στο σπίτι μας, την ψυχή μας και την καρδιά μας, την πνευματική Βηθλεέμ, για να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει εκεί, να εμπεριπατήσει, να κάνει τον περιπατό Του, να μας ζεστάνει με την αγάπη Του, με τη γλυκιά Του παρουσία. Ο Θεός με θυμών, να είναι ο Θεός πάντα μαζί μας.
Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε το σπίτι μας, το πνευματικό, και να το στολίσουμε. Μετάνοια, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Όλοι, όπως λέει ο Απόστολος, πτέωμεν άπαντες σε πολλά ζητήματα. Καθημερινώς αμαρτάνουμε. Να το αισθανθούμε αυτό και να πετάξουμε τις αμαρτίες. Με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την αγάπη για τους άλλους ανθρώπους. Έτσι να καθαρίσουμε το σπίτι μας και να το κάνουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας χρυσό θρόνο, να έλθει και να κατοικήσει εκεί για πάντα ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Είμαστε έτοιμοι εμείς. Έχουμε καθαρίσει το σπίτι μας έτσι όπως σας είπα. Αυτό να κάνουμε. Και προπαντός αγάπη, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και ελεημοσύνη για τους ανθρώπους. Και παρακαλώ και κάτι άλλο. Γνωρίζετε και γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, πόση δυστυχία υπάρχει, πόσοι άνθρωποι είναι εγκληματίες, πόσοι άνθρωποι κλέβονε, πόσοι άνθρωποι σκοτώνονε, τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να στολίσουμε την ψυχή μας, την πνευματική μας αυτή φάτνη με προσευχή, θερμή προσευχή, να σταματήσει αυτό το κακό το οποίο γίνεται στον κόσμο και οι άνθρωποι που έχουν τα βλέμματά τους στραμμένα στη γη να τα στρέψουν όλοι στον ουρανό και να αφήσουν αυτά τα κακά πράγματα τα οποία γίνονται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Έτσι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να καθαρίσουμε το σπίτι μας, να το στολίσουμε και να δεχθούμε τον Χριστό. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθετε, άσατε του Κυρίου πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Έλα Χριστέ μας στο σπίτι μας όσο φτωχικό και αν είναι και λίγο ακάθαρτο συγχώρεσέ μας, έλα και μείνει μαζί μας. Σε ευχαριστούμε Χριστέ μας και σε περιμένουμε. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, πάσατε το Κύριο πάσα η γη και ενευρωσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξασε. I'm sure that you have opened your home and you have received me. Yes, you have turned on the television and I'm talking to you and we are like one real family. Yes, beloved in the Lord, Christmas is coming. Christ is coming. He's coming to be born again. For He is continuously born for each and every one of us. But I want to ask you, how is the situation nowadays? How is everybody celebrating Christmas? Where do you want me to start? First of all, is the world a Christian world? And if he does not really believe in Christ, at least does he apply the principles of the Christian religion? The principles of the Christian religion is love. Love for everyone. Do always good and never do evil things. But what is the reality
in our society today, not only in Canada, but across the world. Do you see what is going on? Wars everywhere, especially in Ukraine and Russia. What evil times are these? How difficult is life for those people there? And when you think that they are Christians, both Russians and Ukrainians, then the situation becomes more difficult. And it is not only what goes on in Ukraine and Russia, it is what goes on all over the world. You see how many crimes are committed, how many people are killed every day, how many wars are going on, how many people do the wrong thing, and how many people suffer. And on top of that, we have the natural disasters. We have real problems this century in our lives and in the world. So how are we going to face all that? What we are going to do about this? First of all, let's see why the world is doing that. Because as I said before, we don't live by the Christian principles which say that we should love everyone and we should not hate no one and anything. And you're listening to me and I'm talking to you. Do you feel the same way? Is your heart clear? Is your heart without any animosity, without any hate, without any anger? If it is so, then you are cleaning your home, your heart, your soul, and you are ready to receive Christ. But think of what is going on in the world. Most of the people do not apply the Christian principles, and the society without the Christian principles becomes always poorer and poorer, and not friendly for each and every one of us. As we are approaching Christmas, I want you to think again, to think of what Christ wants. Why did he become a man? Why did he left the heavens and he came to earth? You know that as a Christian, and I do that. I do know that. And he came to see what everyone is doing and to invite him to follow him. Follow me, he says, because he is God himself, and he became a man in order to lead the men and the people back to where he came from. You remember where he came from? He came from paradise, from heaven, and he must return back there. If everyone follows the Christian principles, not only we are going to return to our heavenly home, but this earth will be like heaven, and everyone will be living in peace and in friendship. Is there anything better than this? No. But you know what is going on, and we just said what is going on in the world, in the society. That is why, my beloved ones, I ask you, look inside yourselves. Look what is going on in your heart and in your soul. And in humility, try to cleanse it and to make it pure so that Christ will come and will dwell in it. As we are approaching Christmas, I'm asking you, you and I, we are talking like friends, and I'm asking you to think
and not only to think, but to decide to change your life and my life and make it more of a Christian life. And at the same time, to go ahead and be prepared to receive Jesus Christ in our heart, in our soul. What does this mean? This means that we are converted to Christ and that we have decided to do His will. If everyone does His will, then every evil thing that goes on in this world will be eliminated. We have a few days until Christmas, and I ask you, try to change your life, and at the same time, pray. Pray for peace in the world. Pray for peace among the people. Pray for peace and reconciliation between human beings and God. And prepare yourselves to receive Christ. This is the best way to celebrate Christmas. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Christ is born. Glorify Him. Christ is born, love Him. Christ is born, worship Him. Christ is born, do His will that will be so beneficial for you and for the people around you. Thank you, Lord Jesus Christ, that He came to become a human being so that you will save every human being. Ave Maria,
Η εβδομάδα αυτή πέρασε πολύ ήσυχα, αλλά και με πολλή δουλειά. Μεγάλη θύελα την Πέμπτη και την Παρασκευή και ιδιαίτερα στο Μοντρεάλ. Αναγκάστηκα και άλλαξα εισιτήριο. Και είχαμε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Διονύσιο, Παρασκευή βράδυ και Σαββάτο πρωί. This week was very busy, and we had a storm on Thursday and Friday, and I was obliged to change my ticket to Montreal. However, I came to Montreal, and we had the Vesper service and the Divine Liturgy for Saint Dionysius Day. Παρά τη θύελα, ήλθε ο κόσμος με πολύ ευλάβεια. Despite the storm, people came with respect and love for Saint Dionysius. Σήμερα το πρωί λειτουργήσα στον Άγιο Νικόλαο με τον Πατέρα Χριστιανό και εκεί πάλι ήρθαν οι ευλαβείς Χριστιανοί. This morning I had the Divine Liturgy in St. Nicholas Church in Laval with Father Christian. Again, the people came, and they came with much devotion and love for God. Έφτασαν τα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου Χριστιανοί. Σας εύχομαι καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και σας παρακαλώ, εάν δεν έχετε κοινωνήσει, τρέξτε αυτή την εβδομάδα σε κάθε εκκλησιά σε όλο τον Καναδά να πάρετε τη Θεία Κοινωνία. Είναι ο Χριστός που είναι σαν να γεννιέται μέσα σας και περισσότερο. Και με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Christmas is around the corner. I ask you, if you have not received Holy Communion, do it this week. Go to any of the churches and receive Holy Communion. With Holy Communion, Christ is born in us and He stays there and He promenades there and He keeps us company. Merry Christmas, beloved in the Lord. Την τόρον το εσάν, ύμνης τιμήσομεν, και Ιησούν Χριστόν, πάντες δοξάζομεν, ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρούρι φύλατε Καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συ Παρθένε βόμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Την τόρον το εσάν, ύμνης τιμή και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός